Να ξεκινήσουμε με τη μεταγραφή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, όπου θα παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων από τις 30 Ιανουαρίου. Είναι μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, έτσι, απόκτηση. Και θα δρομολογήσει και εξελίξεις. Ήδη έχουν υπάρξει και διάφορες εσωτερικές αναταραχές στο κανάλι. Δεν είναι εύκολο να συνυπάρξουν Νίκος Χατζηνικολάου, ας πούμε, και Θέμος Αναστασιάδης. Και αν δούμε και προσεκτικά, αυτός είναι ένας και ένας λόγος που αρχικά δεν βγαίνει και η εκπομπή του. Πάει ως παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Δεν θα δούμε προς το παρόν, σε αυτή τη σεζόν, να βγαίνει η εκπομπή του ενικός. Και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με τις ισορροπίες που αλλάζουν μέσα στο κανάλι του. Γνωρίζεις για το παρασκήνιο που έγινε με την Μαρία Χουκλή? Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε το κανάλι δεν ήταν ο πρέπον για μία παρουσιάστρια που, αν μη τι άλλο, βρίσκεται τόσα χρόνια στο τιμόνι του δελτίου και είναι το κεντρικό σου πρόσωπο στην ενημέρωση. Ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Με τα αποτελέσματα αυτά. Το τελευταίο διάστημα το δελτίο ειδήσεων του Αντένα είχε πέσει στο 12%.